Θα μειώσει και πότε. Και από δηλαδή πότε. Ακούσαμε τώρα πρόσφατα που είπε για τη μείωση του φόρου στο ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό είναι το άμεσο που θα έρθει. Είπε ο Πρωθυπουργός από το 2021 χθες τον άκουσα. Λέει ψέματα. Λέει για μια ακόμη φορά ψέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ σας ρωτάω. Εγώ σας λέω μετά λοιπόν, θα έχετε την αντιπαράθεση σας με τον κύριο Λιόπουλο. Το φορολογικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν από τα πρώτα που θα ψηφιστούν. Θα ψηφιστεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτό άμεσα, τη μείωση του έμφυα όπως έχουμε υποσχεθεί ακριβώς για την πρώτη διετία. Γιατί ο έμφυα θα μειωθεί σε δύο δόσεις και τη μείωση των επιχειρήσεων από το 28 στο 24. Αυτά θα γίνουν άμεσα. Από το 19. Το 19 θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 20. Μάλιστα. Και τι μεταφέρεται το 21, γιατί είπατε ότι ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή τον αφορά και πράγματι ο από κύριος, την Λαχαναγορά, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας το συγκράτησα από το 2021 και βλέπουμε. Ο κύριος Τσίπρας για μια ακόμη φορά είπε απολύτως συνειδητά ψέματα και είπε ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα εφαρμοστεί από το 21, ενώ θα εφαρμοστεί από το 20. Είπαμε πάρα πολύ απλά ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος στο 2019. Τίποτα από όσα έχουν ψηφιστεί δεν θα πάρθει πίσω. Αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ότι μετά από διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και αφού έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, θα περάσουμε από το 2021 και σε άλλες πρωτοβουλίες. Ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες που δεν θα πάνε το 2020, αλλά μεταφέρονται το 2021 και το 2022, για να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Με πολύ απλά λόγια. Όταν ανακτηθεί η εμπιστοσύνη της χώρας προς τις διεθνείς αγορές, και αυτό έχει αρχίσει και συμβαίνει ήδη, όπως βλέπετε, στην προοπτική της πολιτικής αλλαγής, γι' αυτό βλέπουμε και πολύ χαμηλότερα και τα επιτόκια δανεισμού της χώρας. Για τα οφείλετε οποία, δηλαδή για τα στο οποία, ότι. Για τα οποία, μισό λεπτό, για τα οποία δεν ακούω το ΣΥΡΙΖΑ να επέρετε. Συνήθως όταν έχουμε εκλογές, οι αγορές ανησυχούν. Εδώ βλέπουμε μια βεβαιότητα των αγορών, η οποία ρίχνει τα επιτόκια. Τι σημαίνει αυτό, ότι προεξοφλούν την πολιτική. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως ας πούμε οι αποφάσεις του κυρίου Ντράγκη, αν δεν κάνω λάθος. Προεξοφλούν το αποτέλεσμα. Προεξοφλούν το αποτέλεσμα και προεξοφλούν μια κυβέρνηση που θα έρθει με μπροστοβαρείς μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά να μειώσει τη φορολογία, γιατί σε αυτό το σχέδιο πιστεύει, για να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα επιτέλους. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Για κάθε μία μονάδα ανάπτυξης σημαίνει 2 δις επιπλέον έσοδα στο κράτος. 1 δις θα κατευθύνεται στην αγορά, δηλαδή στους πολίτες. Οι πολίτες θα το υποφεληθούμε όταν φτάσει η ανάπτυξη στο 3-4% και το υπόλοιπο ποσό θα μπαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό για να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι φόροι. Αυτό το 4% στην ανάπτυξη που λέτε ότι θα είναι ο στόχος σας, πόσο εύκολα επιτεύξιμος είναι και σε ποιο χρόνο? Γιατί από αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως έχετε σχεδιάσει το πρόγραμμα, εξαρτώνται πολλά πράγματα. Θα δείτε ότι θα γίνει πολύ γρηγορότερα και η προσλήψη. Όχι μείωση φορολογίας, κάθε άλλη. Μείωση φορολογίας θα γίνει ούτως ή άλλως. Δεν είναι υπόσχεση, είναι δέσμευση. Θα γίνει αμέσως. Θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο μέχρι το Σεπτέμβριο και θα εφαρμοστεί, σας είπα, από 1η-1η του 20. Και ο έμφυα και η μείωση της φορολογίας. Από 21 τι πάει, δεν κατάλαβα εγώ. Αυτό να μας διευκρινίσετε. Το σχέδιό μας είναι ουσιαστικά σε 2 στάδια. Και αυτό, δηλαδή, έχουμε υποσχεθεί, αν θέλετε, την σταδιακή μείωση των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών, εντός της 1ης διετίας και σε ένα 2ο στάδιο της 2ης διετίας. Τι ακριβώς εννοούμε, πολύ απλά, και το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Μετά τον πρώτο χρόνο που θα έχει ανακτηθεί η εμπιστοσύνη της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας προς τις διεθνείς, προς τους πιστωτές μας δηλαδή, έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε μια αναδιαπραγμάτευση των πλεονασμάτων. Ναι. Από το κύριο Βέμπερ, βέβαια, το είχατε δεσμευτεί. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο ο κύριος Βέμπερ που έχει μιλήσει γι' αυτό. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όχι, απλά είχαμε ακούσει ότι θα είναι. Ο κύριος Βέμπερ ήταν ένα από του ευρωπαίου παράγοντε που έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ αυτή τη προοπτική, κατανοώντα απολύτω αυτή την ανάγκη να μειωθούν τα πλεονασμάτων. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη φάση που θα μειωθούν τα πλεονάσματα και θα διεκδικήσουμε πλέον με άλλους όρους τη μείωση, διότι σας είπα ότι θα έχουμε εκπέμψει ένα μήνυμα ότι η χώρα έχει γίνει σοβαρή, ότι πάει με επενδύσεις να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και όχι μπλοκάροντας επενδύσεις όπως συμβαίνει εδώ και 4 χρόνια. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο που είναι άχρηστος επί της ουσίας αυτή τη στιγμή, δηλαδή που δεσμεύει την οικονομία, για να δημιουργήσουμε συνθήκες πια νέας μείωσης φορολογίας και να γίνει όλο το πρόγραμμά μας, αν θέλετε, και περισσότερα που δεν έχουμε. Κύριε Λιόπουλα. Εφικτά. Ωραία, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με τα στοιχεία, την οικονομία κτλ. Την περίοδο 11 με 14, το ισοζύγιο στις επιχειρήσεις που κλείσαν ήταν αρνητικό 80.000. Δηλαδή, αυτές που ανοίξαν σε σχέση με αυτές που κλείσαν ήταν περισσότερες 80.000 αυτές που κλείσαν. Περίοδο 15 με 18, το ισοζύγιο είναι θετικό συν 30.000. Εξαγωγές το 14, 55 δις. Εξαγωγές το 18, 66 δις.
πώς ο κύριος Ζούλας καταλαβαίνει ότι μια οικονομία η οποία έχασε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας ήταν αναπτυξιακή και μια οικονομία η οποία έχει δημιουργήσει περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας δεν έχει επενδύσει και δεν είναι αναπτυξιακή, είναι κάτι μαγικό που μόνο αυτός και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει. Δεύτερο κομμάτι σχετικά με τα πλεονάσματα. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να μιλά σαν να είμαστε σε μνημόνιο. Λένε καμία φορά απαλλαγή το 19, την εστίαση το 20, αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στην Κρήτη. Την εστίαση το 20 και μετά διαπραγματεύομαι με τους θεσμούς για χαμηλότερα πλεονάσματα και βλέπουμε. Εμείς λέμε ότι πρώτον, κύριε Ζούλα, σας άκουγα 10 λεπτά. Σας άκουγα 10 λεπτά. Ο προϋπολογισμός είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Σας άκουγα 10 λεπτά, κύριε Ζούλα. Λίγο ψυχραιμία. Λοιπόν, εμείς λέμε τα πλεονάσματα έχουν ήδη μειωθεί στο 2,5% με βάση τον buffer που έχει η ελληνική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία έχει καταφέρει να έχει 34 δις απόθεμα. Αυτό το απόθεμα είναι ασπίδα δημοκρατίας. Είναι ασπίδα απέναντι σε οποιαδήποτε στις αγορές ή σε κάποιο τεχνοκράτη στην ΕΚΟΤΟΥ και στην Κομισιόν που θα πει ότι μάλλον δεν σας βγαίνουν τα νούμερα, ότι όχι, τα νούμερα βγαίνουν. Και τα νούμερα βγαίνουν γιατί ο ελληνικός λαός έχει κάνει πολύ μεγάλες θυσίες και θα τις υπερασπιστούμε αυτές τις θυσίες. Άρα τι λέμε. Πρώτον, υπάρχει ένα. Την έχετε υπερφορολογήσει. Κύριε Ζούλα, έχετε πάρει το 85% των φόρων σε αυτή τη χώρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση σήμερα μειώνει τους φόρους με το ΦΠΑ στην εστίαση, με το ΦΠΑ στην ενέργεια, με το ΦΠΑ και τον ένφια. Εσείς λέτε ότι πρώτα θα διαπραγματευτείτε. Ακατάπαυτα αυτά και ακατάληπτα πρώτα θα διαπραγματευτείτε και αν σας κάνουν τη χάρη να σας μειώσει τα πλεονάσματα, αφού θα κάνετε μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεν μας λέτε ακριβώς ποιες μεταρρυθμίσεις. Να σας θυμίσω εγώ ποιες μεταρρυθμίσεις κάνατε. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Έχετε έρθει να ασκήσετε τα μνημόνια το 2015. Προκαλέσατε μια ανυπολόγιστη ζημιά στη χώρα. Δεν έχετε ζητήσει μια συγγνώμη. Κύριε Ζούλα, δεν θα μιλάτε πατερνιστικά. Όταν σας λέω ότι είστε ένας νέος άνθρωπος. Άρα θα με σέβεστε και θα με ακούσετε. Δεν θα μου λέτε είσαι μικρός, δεν μιλάς. Ψυχραιμία. Σας είπα ότι είστε ένας νέος άνθρωπος. Τώρα θα πω εγώ τη γνώμη μου. Είπα ότι είστε μικρός, κύριε Λιόπουλε. Είπα ότι είστε ένας νέος άνθρωπος. Αν θέλετε. Αν θέλετε, μπορεί να φύγω. Είπα ότι είστε ένας νέος άνθρωπος. Και λέω το εξής. Είχατε μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει, αν θυμάστε τις υποσχέσεις που είχατε δώσει το 2014. Κύριε Ζούλα, ξεχνάτε ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι. Το ξεχνάτε. Να δώσει μια απάντηση. Έχοντας υπογράψει ένα χρήμα μνημόνιο, έχοντας ζημιώσει τη χώρα. Επιτρέψτε μου λίγο να βάλει μια τελεία, κύριε Ζούλα, ο Νάσος Ηλιόπουλος, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Όμως έχω ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Τελευταία φράση για το αχρίαστο βγαίναμε, δεν βγαίναμε. Το 2014 η κυβέρνηση του κύριου Ζούλα δανειζόταν με 9%. Πρωτοσέλιδο 18 δεκάτου 14 τα νέα, τα 20 λεπτά που μας γύρισαν στο μνημόνιο. 9.08 το δεκαετές ομόλογο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δανείζεται με 3%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε 3 δις στα δημόσια ταμεία, φτάναν για 2 μήνες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει 34 δις. Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Λιόπουλε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η διαφορά στην κάλπη, την πρόσφατη κάλπη, δείχνει τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Προφανώς. Διότι δεν ξέρω από πού έχετε μαζέψει τα χρήματα αυτά και πώς τα αιτιολογείτε, αλλά προφανώς υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό δεν ακυρώνει, σε καμία περίπτωση όμως, δεν ακυρώνει το ότι έχει γίνει μια δουλειά. Επειδή δεν ακυρώνει ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, θέλω λίγο για να κλείσουμε αυτά να επιλέξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Δεν είναι ένα σύνθημα. Κύριε Ζούλα, δεν έχετε αμφισβητήσει ούτε ένα νούμερο από αυτά που έχω πει. Και έρχεστε και μου λέτε ότι λέω ψέματα. Να σας πω. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι για το 20. Να σας πω τι έχετε υποστεί. Κύριε Ζούλα, δημιουργήσατε μια επίπλαση στην πραγματικότητα στο μυαλό σας. Εσείς λέτε ότι αφήνετε μια χώρα πίσω σας εξαιρετική, που δεν την έχετε διαλύσει στους χώρους, διότι αυτό κάνατε. Υπερφορολογήσατε άνευ λόγου τη μεσαία τάξη. Και τώρα μιλάτε κι εσείς για μείωση των φόρων. Άκουσα να μιλάτε για τις 120 δόσεις να τις διορθώσετε. Λες και δεν θα μπορούσατε να κάνετε μείωση των φόρων. Τώρα θα με ακούσετε. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Η επίπλαστη λοιπόν πραγματικότητα που δημιουργήσατε και τελικά την πιστέψατε και ήδη, διότι αυτό γράφετε, ότι πηγαίνει η χώρα θαυμάσια, τη βλέπετε στις εφημερίδες σας κάθε μέρα. Κύριε Σουλέ, δεν μιλάμε για success stories. Σας εγκλώβησε και δεν καταλάβατε τι συμβαίνει ακριβώς στους πολίτες και στην κοινωνία. Δεν μπορούσατε να διανοηθείτε, γιατί μιλούσατε για 2 μονάδες διαφορά, ότι θα κάνετε την ανατροπή. Δεν μπορούσατε να διανοηθείτε την οργή που έχετε προκαλέσει στον κόσμο. Λοιπόν, για να πάω και τώρα προσπαθείτε ακόμα να τη συνειδητοποιήσετε και παρόλα αυτά συνεχίζετε να πάω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. 30 δευτερόλεπτα ο καθένας επιλέγει τι θα απαντήσει ο καθένας. Δημιουργήθηκε μεγάλος ντόρος με μία δήλωση του κυρίου Κυρανάκη. Ο ίδιος λέει ότι με κατηγορούν για ρατσιστικό παραλήρημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το δημογραφικό πρόβλημα πώς θα λυθεί, αν δεν δώσεις στην Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα, επιδόματα σε Έλληνες. Πού θα δώσεις, λέει, τα επιδόματα για να λυθεί το δημογραφικό της Ελλάδας. Λοιπόν, κύριε Ζούλα, υπήρχε κάτι το οποίο διαστρεβλώθηκε στην τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη και κύριε Ηλιόπουλε,
Υπάρχει κάτι όντως έντονα ρατσιστικό σε αυτή την προσέγγιση? Ακούστε, να απαντήσω πρώτα εγώ. Η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, έχει προτείνει 2.000 ευρώ για τη γέννηση κάθε παιδιού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή είναι μια πολιτική ενθάρρυνση, αν θέλετε, της στήριξης εθνικής οικογένειας και αντιμετώπιση του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υιοθετήσει μια τέτοια πρόταση που είναι αναγκαία, σας λέω, για την επιβίωση του έθνους μας. Αυτή είναι η καθαρή θέση μας. 2.000 ευρώ θα παίρνει κάθε παιδί που θα γεννιέται στη χώρα μας. Από πολίτες δηλαδή που μένουν μονίμως στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα νομίζω και τον κύριο Ηλιόπουλο να λέει ότι εμείς ερχόμαστε να καταργήσουμε το οικογενειακό επίδομα, κάτι τέτοιο δεν είπατε. Δεν θα καταργήσουμε κανένα οικογενειακό επίδομα και όχι μόνο δεν θα το καταργήσουμε και είναι προς τιμή της κυρίας Φωτίου αυτό το μέτρο. Mm. Όχι μόνο θα το συντηρήσουμε, αλλά θα προσθέσουμε, γιατί μιλάμε για παιδιά, και τις τρίτεκνες και τις πολυτεκνές οικογένειες, τις οποίες εξαίρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε στη διευκρίνηση, όπως διαβάζουμε, που έγραψε που μετά ο κ. Κυρανάκης, που είπε ότι μόνο σε Ελληνόπουλα ισχύει αυτό. Και τι σημαίνει μόνο Ελληνόπουλα? Στον Κυρανάκη να το πείτε. Κύριε Ηλιόπουλε, ήμουν απολύτως σαφής αυτό που λέω. Εκφράζω την επίσημη θέση του κόμματος. Ωραία. Πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι σήμερα ο κύριος Κυρανάκης μάλλον θα κάνει κάποια ανάρτηση και θα πανηγυρίζει για τον MVP Γιάννη Αντετοκούμπο. Και δεν θα δει κανένα πρόβλημα, καμία αντίφαση σε αυτό που έλεγε χθες και σε αυτό που έλεγε σήμερα. Τώρα, κλείνουμε. Πολύ συγκεκριμένα για το παιδί, γιατί αν έλεγα μία φράση, θα λέγω ότι πέρα από όλα τα άλλα, ο ρατσισμός μας θέλει φτωχούς. Και αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης είναι ρατσιστικό. Με στοιχεία λοιπόν. Παραλάβαμε ένα επίδομα παιδιού 650 εκατομμύρια, πλέον το επίδομα παιδιού είναι 1,1 δις. Παραλάβουμε στους παιδικούς σταθμούς 79.000 παιδιά, με εξαίρεση αν είχες άνεργη μητέρα, δεν έμπαινε στο παιδικό σταθμό. Σήμερα είναι 140.000 παιδιά με τις άνεργες μητέρες μέσα. Και ο κύριος Τσίπρας είπε κανένα παιδί εκτός βρεφονιπιακού σταθμού. Το λέμε εδώ και δύο χρόνια. Κύριε Ζούλα, δεν σας διακόπτω. Εδώ και δύο χρόνια το λέμε. Το οποίο το υποσχόσασταν και το 2014. 200.000 παιδιά έχουν σχολικό γεύμα. Με όλα αυτά πλέον η παιδική φτώχεια. Κύριε Ζούλα, αφήστε με να κάνουμε. Απλώς συνειδητοποιήστε τους λόγους που καταψηφίστηκαν. Κλείσαμε 40 λεπτά. Η παιδική φτώχεια είναι κάτω από τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας. Αισθάνομαι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πει και περισσότερα σε 40 λεπτά. Γιατί ο χρόνος ήταν πολύ. Και είπαμε λίγα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι και ήταν ζωντανή κουβέντα. Κύριε Ζούλα, να πει, να μας έρχεστε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, κύριε Ζούλα, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε τώρα στον Ηλία τον Κούκο, να δώσουμε εδώ την ευκαιρία. Τον είχαμε τον άνθρωπο στο περίμενε, φαντάζομαι, πολύ ώρα. Να μας πει το ρεπορτάζ, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη σπήρα που εξαρθρώθηκε με τα μαϊμού αυτοκίνητα, έτσι και με αυτά τα απίστευτα ποσά που είχε κερδίσει. Πώς ακριβώς λειτουργούσε? Καλημέρα. Βεβαίως. Καλημέρα, Μάριον Κώστα, κυρίες και κύριοι. Η συγκεκριμένη λοιπόν εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε, Μάριον, από την ελληνική αστυνομία, τι έκανε? Έκλεβε οχήματα, στη συνέχεια έψαχνε να βρει τρακαρισμένα οχήματα στο ίδιο μοντέλο, με τα χαρτιά κανονικά, οπότε παραποιούσε τους αριθμούς πλαισίου των κλεμμένων οχημάτων και τα αντικαθιστούσε με τους αριθμούς των οχημάτων των τρακαρισμένων και μετά πουλούσε κανονικά το κλεμμένο όχημα ως νόμιμο. Ναι. Έκανε αυτή την έρευνα, Μάριον, σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή να βρει τα τρακαρισμένα οχήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα εισήγαγε και από το εξωτερικό. Σε άλλες περιπτώσεις ενεργούσε αντιστρόφως, δηλαδή έβρισκε ένα τρακαρισμένο όχημα και έψαχναν τα μέλη της να κλέψουν ένα ίδιο με το τρακαρισμένο όχημα. Προς το παρόν έχουν εξιχνιαστεί 110 κλοπές οχημάτων και η έρευνα συνεχίζεται. Διότι θεωρώ πιθανό το επόμενο χρονικό διάστημα ο αριθμός αυτός να ανέβει αρκετά, καθώς η συγκεκριμένη σπήρα είχε αρχίσει την εγκληματική της δράση από το 2011. Το εκτιμόμενο όφελος από αυτήν την εγκληματική της δράση ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Ναι, σε όλο αυτό το διάστημα από το 2011. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα, 13 άνδρες 25 με 48 ετών και μία 30χρονη γυναίκα. Τώρα, έχουν ήδη προς το παρόν
κατασχεθεί και εντοπιστεί 70 οχήματα, 70 αυτοκίνητα, τα οποία και γίνονται οι διαδικασίες προκειμένου να αποδοθούν, να επιστραφούν, συγγνώμη, στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Όμως λίγο εδώ, Μάριον και Κώστα, προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει. Για πες. Σου έχουν κλέψει, το πάω λίγο στο ανθρώπινο πεδίο. Σου έχουν κλέψει το αυτοκίνητό σου πριν από 4 χρόνια. Στεναχωρήθηκες, έκανες ό,τι μπορούσες, η ζωή συνεχίζεται. Σε παίρνει τηλέφωνο η αστυνομία και σου λέει ότι το βρήκαμε, στο επιστρέφουμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια στιγμή ευχάριστη για σένα. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Έχεις αγοράσει εσύ ένα μεταχειρισμένο πριν από 4 χρόνια. Με προσπάθεια, με δάνειο, με όπως μπορούσες. Γιατί πρέπει να βγάλεις την καθημερινότητά σου. Έρχεται τώρα η αστυνομία και σου λέει... Ναι, και... Ναι, έρχεται τώρα η αστυνομία και σου λέει ότι, ξέρετε κύριε Κούκο, το όχημα το οποίο, συγγνώμη, το όχημα το οποίο εσείς έχετε αγοράσει νομίμως, δεν είναι δικό σας, είναι κλεμμένο. Λυπάμαι, πρέπει να το επιστρέψουμε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Απλώς το αναφέρω λίγο στο ανθρώπινο πεδίο. Έχεις δίκιο, πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρέθηκαν μπλεγμένοι χωρίς να το ξέρουν και χωρίς να έχουν στην ουσία καμία πραγματική ευθύνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Ηλία, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ που έχουν ήδη παρακολουθήσει και την συζήτηση που προηγήθηκε. Είχαμε ζωντανό κοινό, τη Φόφη Γιωτάκη και τον κύριο Τζαπρούνη. Και τον κύριο Ζούγλα. Και τώρα υπάρχει μια πόλωση, όπως και να το κάνουμε. Παρακολουθήσατε και την κουβέντα πώς πήγαινε από μόνη της. Και δεν υπάρχει μόνο στους πολιτικούς, υπάρχει και στους πολίτες που κάθε φορά που έχουμε πολιτικούς προσκεκλημένους μας λένε γιατί δεν την είπατε στον έναν ή δεν την είπατε στον άλλον, γιατί δεν ξεφτιλίζετε αυτόν. Τον Τάδε ή τον Δίνα και δεν αντιλαμβάνονται. Και ξέρεις, καμιά φορά όταν είμαστε μόνοι μας με έναν πολιτικό, κάνουμε εμείς το δικηγόρο του διαβόλου και κάνουμε τα ερωτήματα. Δεν το αντιλαμβάνονται πολλές φορές οι πολίτες. Mm. Ακόμα και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αυτό είναι ακόμα πιο σοκαριστικό, ότι όταν έχεις το στέλεχος μιας παράταξης και εκφράζει μια θέση, αυτός που πρέπει να πει το άλλο επιχείρημα είναι το στέλεχος της άλλης παράταξης. Και τούμπαλιν. Δεν είναι ο δικός μας ρόλος αυτός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε εποχές πολύ μπλεγμένες. Ναι, σίγουρα δεν είναι ο δικός μας ρόλος να αντιλέμε εντός αγωγικών στον ένα ή στον άλλο πολιτικό. Ούτε όμως, κατά την άποψή μου, είναι και ο δικός τους ρόλος να υποβάλουν ερωτήματα. Να υποβάλουν ερωτήσεις από τη στιγμή που έχουν και μία ευθύνη γιατί δεν γίνεται αυτό το περιβόητο debate. Είδαμε και πριν τους δύο μονομάχους να ξεφουλκούν και να θέτουν ερωτήματα ένα στον άλλο. Το είπατε και εσείς, Κώστα και Μάριον, ότι. Αφήστε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Τέλος πάντων, στις προεκλογικές εκστρατείες πολλά επιτρέπονται. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και δική μου άποψη, βλέποντας και την σημερινή εδώ μονομαχία, είναι ότι από αύριο, και δεν λέω από σήμερα, από αύριο, Τετάρτη, 26 Ιούνιου, θα αρχίσει περισσότερο σκληρό ροκ. Δηλαδή στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές. Είναι το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το δεύτερο ημίχρονο και γι' αυτό μέχρι στιγμής ήταν λίγο άχαρη η περίοδος. Αν επανέλθουμε... Μπαίνουμε ναι. Όμως στην τελική ευθεία που νομίζω τα δύο κόμματα αλλά και τα άλλα κόμματα θα ρίξουν όλα τα όπλα τους στη μάχη. Και θα δούμε την πόλωση να ανεβαίνει. Βεβαίως, πάντα με προσοχή. Γιατί? Γιατί όλοι έχουν και κάποιους λόγους να μην θέλουν η σύγκρουση να πάρει τέτοιες διαστάσεις που να κάνει κακό στην συσπήρωσή τους. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, Φόφη και Γιάννη, για να δώσουμε και το λόγο και στο Γιάννη. Το debate, από ό,τι φαίνεται, ματαιώθηκε, ναυάγησε. Δεν μας είπαν εδώ ότι θα ξαναγίνει κάποια προσπάθεια. Μας είπαν το αντίθετο, συγγνώμη. Έτσι. Μας είπαν το αντίθετο, ότι έχει τελειώσει. Ποιο αντίθετο, αυτό που θα γίνει προσπάθεια. Όχι, αυτό ακριβώς, ότι τελείωσε. Δεν συνεχίζεται η συζήτηση. Η Φόφη λέει ότι είναι στην τελική ευθεία και ότι τα πράγματα θα ανάψουν ακόμη περισσότερο. Ο κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται για όλη αυτή τη διαδικασία. Και αν αυτό το debate θα ήταν χρήσιμο να τονώσει λίγο αυτό το κλίμα που παρακολουθούμε έτσι σε έναν κόσμο που βαδίζει στα βάθη του καλοκαιριού με τις δικές του έγνοιες και τα δικά του θέματα. Χρήσιμο είναι το debate, όποτε γίνεται. Τώρα για τους όρους και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι πάντα υπήρχαν έτσι διαμάχες στα κόμματα και σε προηγούμενες εκλογές. Υπάρχει όμως κάτι σημαντικότερο.
εδώ και αρκετούς μήνες, τουλάχιστον με το ξεκίνημα του 2019, έχουμε ζήσει μια πολύ έντονη προεκλογική περίοδο. Και επειδή πες για τον κόσμο, Μάριον, mm-hmm. το αν ενδιαφέρεται, νομίζω ότι και το γεγονός ότι μέχρι τώρα πήγε η προεκλογική περίοδο με τις εθνικές κάλπες έτσι σε πιο χαμηλούς τόνους, νομίζω ότι γιατί δεν αντέχει και ο κόσμος πλέον. Υπήρχε πολύ μεγάλη πόλωση στον δρόμο προς ευρωεκλογές. Νομίζω ότι έγινε με ένα σκηνικό εθνικών εκλογών οι ευρωεκλογές. Και εδώ είναι που έχει κάνει λάθος, θεωρώ, ο κ. Τσίπρας, γιατί λέει ότι ήταν κάτι άλλο οι ευρωεκλογές, ψήφισαν. Όχι, όχι, οι ευρωεκλογές ήταν ξεκάθαρα τα διλήμματα εθνικά, οι παροχές εθνικές, έλεγαν τα πράγματα όπως ήταν. Ο κ. Τσίπρας, αυτά που υποσχέθηκε στις ευρωεκλογές, ήταν το πακέτο που είχε υπολογίσει το Σεπτέμβριο. Και όταν είδε ότι δεν έβγαιναν τα πράγματα, το έφερε 5 μήνες νωρίτερα. Ουσιαστικά, δηλαδή, ζήσαμε μια περίοδο, εκεί θέλω να καταλήξω, mm-hmm. μια προεκλογική περίοδο για εθνικές κάλπες πριν από τις 26 Μαΐου. Άρα ήταν λογικό και μετά από τη μεγάλη διαφορά να υπάρχει μια έτσι, είτε αμηχανία είτε μια χαλαρότητα στα τόπεδα των δύο μεγάλων κομμάτων. Από εκεί και πέρα, στις ημέρες που έχουν μείνει, μπορεί και να υπάρξει, δεν θα διαφωνήσω με τη Φόβη, μπορεί να υπάρξει πόλωση λίγο έτσι να ανέβει το θερμόμετρο, γιατί νομίζω ότι θα προσπαθήσουν λίγο και τα δύο μεγάλα κόμματα να προσελκύσουν κόσμο στις κάλπες. Ας μην γελιόμαστε, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και ποια είναι η διαφορά. Τώρα αν το ματσάκι γυρίζει κτλ. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι με τέτοιες διαφορές. Νομίζω ότι ο καθένας προσπαθεί, κανείς δεν λέει ότι θα πάει σε μια μάχη και θα χάσει. Πάω να χάσω. Το έχουμε ζήσει με όλα τα κόμματα. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον ποιος θα είναι πρώτο κόμμα και το διακύβευμα εδώ πέρα είναι, θα υπάρχει, αν θα γίνει ουδού, θα έχει αυτοδυναμία και ποιο ποσοστό, σε ποιο ποσοστό θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα, ανεξαρτήτως από το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση για το debate, έχω την αίσθηση και με βάση όλες τις μονομαχίες που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες, ότι τα κόμματα που είχαν περισσότερους λόγους να αποφύγουν ενδεχομένως ένα debate ήταν τα μεγαλύτερα κόμματα. Έχω την αίσθηση ότι τα μικρότερα, το Κίνημα Αλλαγής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος... Ο κύριος Λεβέντης ίσως πρωτίστως, έτσι που... Έχουν κάθε λόγο να πούν τις απόψεις τους και να ακουστούν δυνατότερα και μέσω μιας τηλεοπτικής μάχης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα... Όχι, μισό λεπτό για να το καταλάβω εδώ. Και ο κύριος Ζούλας μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς δεν ήταν πολύ ζεστή για τη μονομαχία, γιατί θεωρεί ότι ο αντίπαλός του τον υβρίζει και τον. Εντάξει, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Μετατρέπει το λόγο του σε fake. Όλα είναι fake. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προτίμησε στην τελική ευθεία της μάχης, το δεύτερο ημίχρονο της μάχης. Ακόμη και αν δεν ομολογεί ότι είναι δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι σήμερα σε συνέντευξή του είπε ότι δεν είναι δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάμε από την αρχή και ξαναγεννίζει κάλπη. Μέρες και ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, και ο ό,τι γράφει δεν ξεγράφει εν πολλής, έτσι το είδαμε στις ευρωεκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν λέω για ανατροπές, λέω για διαφορετικό αποτέλεσμα στη κάλπη. Αλλά από την πλευρά του κ. Τσίπρας το ήθελε το debate ή δεν το ήθελε τώρα, γιατί από τη στιγμή που δεν θα γίνει το διπλό debate. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα προτιμήσει και έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση να κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει για διακαναλική συνέντευξη. Όπου εκεί θα έχει τη δυνατότητα να έχει παραταγμένους δημοσιογράφους από όλα τα μέσα ενημέρωσης και εκεί να πει τις απόψεις του. Φαντάζομαι ότι το ίδιο μπορεί να κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω το προνόμιο της διακαναλικής το γυρίζουν, όπως και η κυρία Γεννηματά, που αύριο θέλει να μεταδοθεί η συνέντευξή της από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση debate γίνονται. Τώρα ο ένας είναι στο ένα κανάλι και ο άλλος στο άλλο. Έτσι. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έχει τηλεοπτική εμφάνιση και ο κύριος Τσίπρας έχει τηλεοπτική εμφάνιση και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεντεύξεις δεν είναι debate. Να. Ναι, είναι συναντεύξεις, αλλά ο ένας στέλνει μηνύματα στον άλλον και νομίζω ότι εντάξει, μπορούν να ξεφουλκίσουν. Αλλά όχι στον ίδιο χρόνο. Ναι, όχι εκ του σύνεγγις. Όχι στον ίδιο χρόνο και διάβασα και κατάλαβα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτά που ήθελαν να πούν τα είπαν όντως, συμφωνώ απολύτως, μέχρι τις ευρωεκλογές και τώρα κάνουν μια συντήρηση δυνάμεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγους. Μέχρι στιγμής ναι, αλλά θεωρώ αυτό που είπα ότι το τελευταίο δεκαήμερο από αύριο δηλαδή λίγο θα ανάψουν και θα ανέβουν οι τόνοι. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε λόγο να θέλει να ανεβάσει το ποσοστό της εισπύρωσής του και γι' αυτό
Νομίζω ότι η πρόκληση προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι διαρκής εντός αγωγικών για άλλο το δεκαήμερο. Γιάννη, μια κουβέντα και κλείνουμε. Νομίζω λοιπόν, για να ολοκληρώσω και αυτό που έλεγα πριν, ότι θα προσπαθήσουν και τα δύο κόμματα να προσελκύσουν ψηφοφόρους στην κάλπη. Το μεγάλο εδώ πέρα ερώτημα έτσι, και άγχος και των δύο κομμάτων, για διαφορετικούς εντελώς λόγους, η Νέα Δημοκρατία για να πέτυχε την αυτοδυναμία, ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανεβάσει τα ποσοστά του, είναι να τραβήξουν τους ψηφοφόρους στην κάλπη. Δεν είναι ακριβώς. Γιατί γίνεται και λίγο έτσι, κάνουμε και λίγο πλάκα όλοι. Πάμε για μπάνιο και δεν θα πάμε να ψηφίσει ο κόσμος. Δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί και για μπάνιο να πάει κάποιος μπορεί να πέρασει 5 λεπτά και να ψηφίσει. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία δεν είναι πολύ. Είναι απλή, δεν είναι όπως τότε με τις ευρωεκλογές που υπήρχε έτσι, τέτοια αναμονή. Αλλά το θέμα είναι, επειδή είναι κάπως ξεκάθαρο, είναι σίγουρα ξεκάθαρη ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, το αν θα υπάρχει κίνητρο στους ψηφοφόρους, ακόμα και κάποιους που θέλουν, που θα πήγαιναν να ψηφίσουν αν ήταν πιο ντέρμπι Νέα Δημοκρατία ή η ΣΥΡΙΖΑ, αν θα πάνε στην κάλπη ή θα προτιμήσουν να βγάλουν, ας πούμε, να το πούμε έτσι απλά, την ουρά τους. Γιάννη Σαπρούλιφο, Φιλιατάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε εδώ στο πλατό του απευθείας τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.